Λες, αυτό είναι μια άσκηση που θα την έκανα για να ακούσω λιγάκι και να σιγά σιγά να ζεστάνονται. Ή και το αντίθετο. Ποτέ δεν θα έκανα solo κάτι με κάτι τόσο τελείως ξεκάθαρο. Γενικά στον αυτοσχεδιασμό θα πάμε να παίξουμε λιγάκι. Και σου λέω ατάκες που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί αν σε ενδιαφέρει. Στον αυτοσχεδιασμό με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ατάκα που είχε πει ο Βέγκος σε μια ταινία. Που πήγαινε να ζητήσει λεφτά για να κάνει μια ταινία και ζήταγε λεφτά από τον παραγωγό. Και λέει ο παραγωγός, ωραία ρε παιδί μου, να δούμε γιατί είναι, πώς θα τη λένε την ταινία για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λέει, ο Κουρέας ήταν ο δολοφόνος. Κάτσε. Ο Κουρέας ήταν ο δολοφόνος, άμα το πούμε σαν τίτλο, δεν θα κανείς να το λένε. Δηλαδή, άμα το λες στην αρχή, αυτό το πράγμα είναι πολύ, ο Κουρέας ήταν ο δολοφόνος. Okay. Ναι, έχεις, στο μισό έχεις αποτύχει. Δηλαδή, θα το έκανα πολύ πιο κρυφά. Okay. Αν είχα δηλαδή και σκεφτόμουν κάτι με τις τριάδες,